για να σας δείξω ακριβώς το διοξείδιο του άνθρακα σαν αέριο που είναι, έχει μερικά χαρακτηριστικά. Πρώτο, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, αν εδώ υπάρχει πολύ διοξείδιο του άνθρακα σε λίγο, ούτε μπορούμε να το μυρίσουμε, ούτε μπορούμε να το αισθανθούμε, ούτε μπορούμε να το δούμε, ούτε τίποτα. Και το δεύτερο και βασικότερο ότι είναι αρκετά πιο βαρύ από τον αέρα, με αποτέλεσμα όταν παράγεται, αντί να φύγει προς την ανώτερη ατμόσφαιρα, κάθεται ακριβώς από κάτω. Επειδή δεν θέλω να δημιουργήσω καύσεις έτσι ώστε να μολύνω και το χώρο εδώ πέρα κτλ., το διοξείδιο του άνθρακα θα το δημιουργήσω με πολύ πιο απλά υλικά. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο σόδα, η οποία. Ας ανάψω λίγο. Η οποία χρησιμοποιούμε για το μαγείρεμα, μαγειρική σόδα δηλαδή. Και λίγο οξύδι, το οποίο πάλι, λοιπόν, για να γίνει η καύση, έχω βάλει 3 κεράκια, για να δημιουργηθεί η καύση, χρειάζεται οξυγόνο. Αυτό το δοχείο εδώ πέρα, όπως βλέπετε, περιέχει αέρα, έτσι, γιατί το πρωί που το έκανα σε ένα τμήμα, λέω τι περιέχει το σχολείο, μου λένε τίποτα. Όχι, δεν είναι τίποτα, λέω, περιέχει αέρα. Άλλο το τίποτα και άλλο το αέρας. Λοιπόν, αν ρίξω εδώ πέρα, προφανώς βλέπετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, σε καμία περίπτωση, ρίχνοντας τον αέρα εδώ μέσα, έτσι, να σβήσουν τα κεράκια. Γιατί ρίχνω αέρα. Όπως λέω και στα παιδιά, το πείραμα το έχω κάνει 1332 φορές, μου έχει πετύχει τις 1330. Έχω αποτύχει 2 φορές. Λοιπόν, θα βάλουμε λοιπόν μπόλικη σόδα, εδώ στο δοχείο. Ας μας πέσει και λίγο κάτω, σόδα είναι. Λοιπόν, θα βάλουμε και το ξυδάκι μας. Θα αρχίσει να φρίζει και αυτό το αέριο που παράγεται είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Κλείνω από εδώ το πόμα. Βλέπετε ότι από εδώ το δοχείο είναι ανοιχτό, με αποτέλεσμα γιατί το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται, επειδή είναι πιο βαρύ, κάθεται χαμηλά. Λοιπόν, για να δούμε. Ελπίζω να έχουμε παράγει κάμποση ο διοξείδιο του άνθρακα για να πετύχει το πείραμα. Σας είπα. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό εδώ πέρα βλέπετε να έχει τίποτα μέσα. Δεν νομίζω. Είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Για να δούμε. Το πρώτο το σβήσαμε. Και το δεύτερο το σβήσαμε. Και το τρίτο το σβήσαμε. Αν είχα κι άλλα, θα σβήνα κι άλλα. Για να καταλάβετε λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται, ότι είναι ένα αέριο το οποίο είναι πιο βαρύ από τον αέρα, είναι άχρωμο, άοσμο κτλ. Και το οποίο δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα της αλλαγής των συνθήκων της ατμόσφαιρας, δηλαδή την αλλαγή της κλιματολογικής αλλαγής. Είναι το υπεύθυνο αέριο, μάλλον από τα πιο υπεύθυνα, για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Το 50% του φαινομένου του θερμοκηπίου οφείλεται στο διοξείδιο του άνθρακα. Σας εξήγησα λοιπόν εδώ, το ξαναλέω αυτό πολύ βασικό, ότι από το εργοστάσιο της καρδιάς Κοζάνης παράγονται πάνω από 5 εκατομμύρια τόνοι διοξείδιου του άνθρακα το χρόνο. 5 εκατομμύρια τόνοι. Με άλλα λόγια, τώρα έχω φτάσει στο μισάωρο, σε μισή ώρα 30 φορτηγά από 10 τόνες το καθένα έχουν φύγει από την καρδιά Κοζάνης προς την κατώτερη ατμόσφαιρα. Να τα φορτηγά. Να σας πω το εξής, ότι η Ελλάδα για αυτό το λόγο πληρώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τεράστιο ποσό φόρου, γιατί ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που παράγουμε είναι από το λιγνίτι που παράγεται πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Η Γαλλία δεν πληρώνει τόσο φόρο σε Ελλάδα. Ξέρετε γιατί? Διότι έχει πάει στη Νέα Γουινέα, έχει κάνει μια σύμβαση με το κράτος της Νέας Γουινέας, έτσι ώστε να έχει υπό την προστασία της θαλάσσης και όταν πάνε στον ισολογισμό του διοξείδιου του άνθρακα, λέει η Γαλλία ότι εγώ παρήγαγα με τόσο διοξείδιο του άνθρακα λόγω των εργοστασίων μου, αλλά παρήγαγα και τόσο οξυγόνο γιατί έχω υπό την προστασία μου τα δάση αυτά. Με αποτέλεσμα γίνεται ο συλλογισμός και έτσι είναι καθαρή. Δεν πληρώνω τίποτα. Και έχουν λοιπόν, και πυρηνικά όμως, έχουν το 12% αυτό, πυρηνικά η Γαλλία. Ναι.
Θα πούμε για τα περιοδικά. Ισοπαλίζει και με αυτό, λέω, το διοξείδιο του άνθρακα. Λοιπόν, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, λοιπόν, είναι το φαινόμενο της υπερθέρμανσης, γιατί τεράστιες ποσότητες διοξείδιου του άνθρακα δεν παράγονται μόνο από τα εργοστάσια, παράγονται και από τα ζώα και από τα αναπνοή μας την ίδια κτλ. Και το διοξείδιο του άνθρακα απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία. Δηλαδή, όπως ας πούμε, ξέρω κι εγώ, ο ήλιος ζεσταίνει τη γη, οι ακτίνες του ήλιου φτάνουν στην επιφάνεια της γης. Η γη βγάζει όμως ακτίνες, οι οποίες έχουν χαμηλότερη συχνότητα και όταν υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα, δεν μπορούν να φύγουν προς την ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας δείξω μια προσομοίωση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου για να καταλάβετε περίπου τι είναι αυτό το φαινόμενο. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα από τα δυσκολότερα και τα πιο σοβαρά οικολογικά προβλήματα του πλανήτη. Ξέρετε, τα οικολογικά προβλήματα του πλανήτη είναι 2-3 σοβαρά. Είναι, για παράδειγμα, η τρύπα του οζόντος, είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι τα πυρηνικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ, για παράδειγμα, να το βάλουμε σε βαθμούς Κελσίου καλύτερα, αντί για Φαραντέι. Λοιπόν, είμαστε, ας πούμε, στην εποχή σήμερα. Βλέπετε ότι αυτά που πέφτουν κάτω είναι τα φωτόνια από τον ήλιο, ενώ αυτά που ανακλούνται προς τα πάνω, είναι τα φωτόνια που εκπέμπει η γη. Και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 12 βαθμούς. Εάν αυξήσουμε τα αέρια από το θερμοκήπιο, δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα, να πάω πάρα πολύ εδώ, κοιτάξτε να δείτε τι θα συμβεί τώρα. Το έβαλα πάρα πολύ, με αποτέλεσμα τα φωτόνια που βγάζει η γη, έτσι, δεν μπορούν να φύγουν στο διάστημα, γιατί υπάρχει ένα αέριο το οποίο δεν φαίνεται. Σας εξήγησα γιατί δεν φαίνεται, γιατί είναι πιο βαρύ, αλλά αυτό εμποδίζει το να φύγουν τα φωτόνια προς το διάστημα και έτσι η θερμοκρασία από τους 12 ανέβηκε στους 20. Εάν η θερμοκρασία του πλανήτη ανέβει μόνο 3 βαθμούς, τώρα το έκανα ακραία το θέμα, περίπου 50 από τις μεγαλύτερες πόλεις παραλιακές του πλανήτη θα πλημμυρίσουν κάτω από το νερό. Έτσι. Εάν ανέβει μόνο 3 βαθμούς. Άρα καταλαβαίνετε, λοιπόν, το πρόβλημα.